Καλημέρα σας φίλοι μας. Οι εκπομπές που θα δείτε στο σημερινό μας πρόγραμμα είναι στις 8 μουσικά τοπία. Μια καλημέρα είναι αυτή στις 8.30. Στις 10 παρα 5 Tom και Jerry. Αστροφενιά στις 10 και 4. Στις 11 εκπαιδευτική τηλεόραση. Δυο μουρλές οικογένειες στις 12.30. Στη 1 παρα 5 Εδώ Ελλάδα. Τόλμη και γοητεία στις 2 και στις 2.30 ειδήσεις. Στις 3 σε λίγα λεπτά η τηλεοπτική εκπομπή για τη γυναίκα. Η Ετένα σε όλη την Ελλάδα στις 3.30 με θέμα «Σ' αγαπάω, είπαμε, σ' αγαπάω». Στις 4 τα παιδιά μπορούν να δουν τις εκπομπές «Μπαμπάρ», «Τσέχικα παραμύθια» και νέα επεισόδια της γνωστής σειράς «Του κουτιού τα παραμύθια». Εκπαιδευτική τηλεόραση στις 5. Στις 6 παρασκήνιο με το βιολονίστα Λεωνίδα Καβάκο. Ειδήσεις στις 6.30. Στις 7 παρα 10 στη δίνη της εξουσίας και του έρωτα. Στις 7 και 4 θα δείτε το δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ «Ένας Οκτώβρης 72 χρονών». ...που συχνά απόθετα λουλούδια στο άγαλμα του μεγάλου ποιητή. Αργότερα, ο χώρος αυτός έγινε για ένα διάστημα τόπος διακίνησης ναρκωτικών. Τώρα οι καιροί άλλαξαν. Η πλατεία που βρίσκεται ανάμεσα στα γραφεία της εφημερίδας «Ισβέστια» και στα γραφεία της εφημερίδας «Τα Νέα της Μόσχας» έγινε τόπος πολιτικών συγκεντρώσεων και διανομής του αντιπολιτευόμενου τύπου. Στα πηγαδάκια που κάθε στιγμή σχηματίζονται, ανάβουν οι πολιτικές συζητήσεις. Αυτές οι εφημερίδες με μικρό σχήμα και στοιχεία γραφομηχανής που πολλούνται εδώ, αποτελούν συνέχεια μιας πολύχρονης παράδοσης στην εκτύπωση και διανομή αντιπολιτευόμενων εντύπων, το περίφημο Samizdat, που σε ελεύθερη μετάφραση θα το λέγαμε αυτοέκδοση. Μέρες τηλεόρασης με το Φρέντι Γερμανό στις 8 παρα 10. Στις 9 ειδήσεις. Στις 10 παρα 4 θα μεταδώσουμε απευθείας από το Αλεξάνδριο Μέλαθρο Θεσσαλονίκης τον αγώνα μπάσκετ ΠΑΟΚ Ρεάλ για το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης. Δείτε στις 11.30 την ελληνική ταινία «Αν ήμουν πλούσιος». Παραγωγής 1972. Παίζουν Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Βίκη Βανίτα. Σκηνοθεσία Στέλιος Τατασόπουλος. Μαύρα χαδιά. Μαύρα χαδιά δεν έχω. Κακός. Πελάγετε. Τουλάχιστον φέρε στην κυρία Μπριμπρίκ. Και μία σαμπάνια. Ξέρεις, έχω τα γενέθλιά μου και πάντοτε γιορτάζω με μία σαμπάνια. Ο κύριος τι θα πάρει. Τι να πάρω, κύριε. Δεν φτάνω αυτά που θα πάρει δεσποινής. Πήγαινε στο καλό και θα σε φωνάξω. Άντε. Ξέρεις, ποτέ δεν πίνω σαμπάνια, αλλά... Πάντα όταν έχω τα γενέθλιά μου πίνω 3-4 σαμπάνιες για να το καταλάβω. Ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μου το λες, βρε παιδάκι μου. Να περάσω από την τράπεζά μου να κάνω μια ανάληψη. Καλά. Δεν θα είναι μεγάλος ο λογαριασμός. Το πολύ 4-5 χιλιάδες. Τι έχεις? Το δόντι μου, μια σουβλιά. Αλήθεια, πού είναι ο φίλος σου? Ο φίλος μου είναι καλεσμένος σε δείπνο. Πού? Πού αλλού? Στο Χίλτον. Χριστά, θα πνιγείς. Αυτό δεν είναι κουβέτσι, είναι πίμα. Έτσι θα συμμαγειράβω όταν παντρευτούμε. Μ' αρέσει που είσαι σαν σπίνας. Τσιου, 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 τσιου. Και εσύ μ' αρέσει που είσαι σαν γιουβαράκι αυγολέμονο. Στις 12 θα διακόψουμε για τις ειδήσεις και αμέσως μετά θα παρακολουθήσετε τη συνέχεια της ταινίας.